Γεια σας αγαπητή φίλη, μετά την Ινδία που έστειλε πολεμικό πλοίο νοτίως της Κρήτης μαζί με ελληνική φρεγάτα, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία και τις παράνομες συμφωνίες που έχει υπογράψει με τα όργανα της στην Τρίπολη της Λιβύης, τώρα είναι η σειρά της Αμερικής. Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λοιπόν, συνεκπαίδευση ειδικών δυνάμεων, Πρωτέας 23. Σε κάθε περίπτωση η Πρωτέας 223 ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Αυγούστου στον ευρύτερο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της ναυτικής βάσης αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί της Κύπρου μας. Είναι σημαντικά τα σενάρια της άσκησης που καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας των δύο ελληνικών κρατών με την υπερδύναμη και του γεγονότος ότι πέραν της άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο από την Αμερική, οι δύο χώρες προχωρούν σε διαρκή σύσφιξη των σχέσεών τους στον στρατιωτικό τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάσχεση των επεκτατικών τουρκικών σχεδίων για το νησί. Τα σενάρια λοιπόν ανάμεσα στα άλλα ήταν επιχειρήσεις σε αμφίβιο περιβάλλον, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, τεχνικές και τακτικές ελεύθερου σκοπευτή, παροχή πρώτων βοηθειών πεδίου μάχης, αναγνώριση, προειδοποίηση, μειοψίες, τεχνικές και τακτικές διαδικασίες ομάδων. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε επίσης σημαντικές πληροφορίες σε εκπομπές που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.